στα ρετυρέ της βαθμολογίας της Super League και τη δεύτερη θέση βρίσκεται το Παζιάννα με το 2-0 επί της Βέρειας σήμερα το απόγευμα στους Ζωσιμάδες. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη με γκολ του Κόντε στο 39 και του Κοζορώνη στις καθυστερήσεις πήρε μια άνετη νίκη που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν γινόταν γκολ και μία από τις πολλές ευκαιρίες που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Το παιχνίδι σχολίασαν στο τέλος σε δηλώσεις τους ο προπονητής της Βέρειας Τομάς Γράφας και ο Γιάννης Πετράκης. Σήμερα γνωρίζαμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα δύσκολο αντίπαλο σε ένα πράγματι δύσκολο γήπεδο και ξέραμε ότι το μάτς θα πάει στη δύναμη και στις μονομαχίες. Θεωρώ ως προς το παιχνίδι ότι πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το ότι μείναμε γύρω στα 30 με 35 λεπτά με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Παντελή και νομίζω ότι μετά από εκείνο το σημείο και μετά τα πράγματα γίνανε αρκετά δύσκολα για μας και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα που είναι αρκετά καλή και δυνατή στην έδρα της νομίζω δεν είναι εύκολο. Θέλω να πω ότι δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές. Κατά την άποψή μου δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε, να προσπαθήσουμε, να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η παραμονή στην κατηγορία και νομίζω ότι με επιμονή, υπομονή θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι στον Μπάσο ότι καλύτερο, καλή συνέχεια. Μια πολύ σπουδαία προσπάθεια. Μια πάρα πολύ καλή εικόνα, μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη, τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Απέναντι σε δύσκολες συνθήκες, για πολύ δύσκολες συνθήκες αγωνιστικές, νομίζω ότι η εικόνα μας στη διάρκεια του παιχνιδιού, ειδικά κατά διαστήματα, ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαμε δημιουργία στο παιχνίδι μας, κάναμε ευκαιρίες. Είχαμε δύο δοκάρια, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει κι άλλο γκολ. Και πολύ σημαντικό για μένα ότι στον αντίπαλο ο αντίπαλος δεν κατάφερε ποτέ, αν θυμάμαι καλά, να κάνει κάτι το οποίο να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ευκαιρία. Για όλα αυτά, πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Αυτά. Το ότι σκόραρε ο Βαλάντης είναι σημαντικό για τον ίδιο τον Βαλάντη με βάση την προσπάθεια που έκανε σε όλο το παιχνίδι και την εικόνα που είχε. Για να πας μπροστά υπάρχουν όχι ένας παράγοντας, υπάρχουν δεκάδες παράγοντες. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ παραγωγικό. Είναι σημαντικό ότι σκόραρε ένας παίκτης επιπλέον, αλλά από μόνο του για μένα δεν λέει τίποτα. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε όλους αυτούς τους παράγοντες που κάνουν μια ομάδα να είναι καλή.